Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν συνολικά, θα πούμε αυτή τη στιγμή, μαζί με τα PCR και τα Rapid Test, 330 επιβεβαιωμένα περιστατικά. Τα 262 εντοπίστηκαν από τις εξετάσεις PCR που έγιναν σε σύνολο 5.167 εργαστηριακών εξετάσεων. Και το πιο σημαντικό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας είναι ότι τα 28 αφορούν rapid test που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και έχουν επαληθευτεί. Αλλά δυστυχώς έχουμε 52 περιστατικά από το πρόγραμμα ελέγχου γυροκομείων και άλλων κλειστών δομών και έχουν εντοπιστεί 37 πρόσωπα θετικά στον ιό στο Ίδρυμα Πέτρου και Παύλου στο Λιοπέτρι και 15, όπως αναφέρεται, στο Πολυδύναμο Κέντρο Τσερίου. Και προς το παρόν, όπως αναφέρει το Υπουργείο, δεν υπάρχει η πληροφορία αν πρόκειται μόνο για ένικους ή και για το προσωπικό και πώς είναι από κάθε ομάδα. Και αυτή τη στιγμή γίνεται οι απαραίτητες εργασίες από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε επίσης ό,τι αφορά τα rapid test, Μιχάλη, που όπως έχουμε πει έχουν εντοπιστεί 70 θετικά περιστατικά σε σύνολο 5.665 εργαστηριακών εξετάσεων. Εντοπίστηκαν στην Λεμεσό 17, στην Λάρνακα 13, στην Αμόχωστο 11 και στην Λευκοσία 25, ενώ έχουμε και από την Εθνική Φρουρά, γιατί έχουν ξεκινήσει τα rapid test εκεί και έχουν εντοπιστεί 4 περιστατικά. Ενώ σε ό,τι αφορά τους νοσηλευόμενους, δυστυχώς ο αριθμός σήμερα είναι τριψήφιος. 110 ασθενείς, οι 12 είναι διασωληνωμένοι στην εντατική Λευκοσίας και οι 2 είναι εκτός αναπνευστήρα και 4 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Αμοχώστου. Λοιπόν, Νικόλ, και σήμερα πολύ ψηλά τα ποσοστά, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε πολύ λίγο και με τον κύριο Κοστρίκη. Σε ευχαριστούμε.